Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εξχρονισμός και οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, κύριε Νικητιάδη, έχουν ταυτιστεί με τις μεγάλες ανατροπές στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Ο κύριος Χατζηδάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε διάφορα δημοσιεύματα και σε θέσεις που εκφράζουν διάφοροι παράγοντες εμπειριαστικών οργανισμών και διαφόρων λόμπι και παρουσιάζουν το μείγμα της πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ως υπόδειγμα και παράδειγμα επιτυχίας. Παρουσίασε δε διάφορους δείκτες προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Για ποιους όμως αυτή η πολιτική είναι υπόδειγμα και επιτυχία? Είναι για τους μεγάλους ομίλους που τα κέρδη τους αυξήθηκαν έως 300% λόγω όλων αυτών των μέτρων, της χρηματοδοτήσης, της επιχορηγήσης, της φοροαπαλλαγής, της εισφοροαπαλλαγής και την ένταση πάνω απ' όλα της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Συνεχίζεται το ίδιο παραμύθι, ότι από την υλοποίηση των σχεδιασμών για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου μπορεί να προκύψει και λαϊκή ευημερία. Είναι δυνατόν ο κρατικός προϋπολογισμός να διασφαλίζει την αύξηση των κερδών και τη βελτίωση της θέσης των λαϊκών οικογενειών? Μπορεί να συνυπάρχει στον προϋπολογισμό η δημοσιονομική πειθαρχία, η δημοσιονομική σταθερότητα, η αύξηση των φορολογικών εσόδων, τα πρωτογενή πλεονάσματα και απ' την άλλη η αύξηση του λαϊκού εισοδήματος και η μείωση των φόρων? Μπορεί να διασφαλίζει την διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας και ταυτόχρονα να βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο του λαού? Αλήθεια, ο κρατικός προϋπολογισμός δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία του λαού μας, οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί, οι αγρότες, ή τα διατηρεί και τα οξύνει? Καλλιεργούνται αυταπάτες ότι είναι δυνατόν να ταιριάξουν τα ασυμβίβαστα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με αυτά των εργαζομένων του λαού. Η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαιώνει καθημερινά ότι δεν υπάρχει και ούτε μπορεί να υπάρξει κοινό συμφέρον ανάμεσα στο κεφάλαιο από τη μια μεριά και στην εργατική τάξη το λαό από την άλλη. Αναδεικνύεται ο μεγάλος ένοχος, ο οποίος αποτελεί το πραγματικό εμπόδιο για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία, ή την εξουσία που βρίσκεται στα χέρια των εκπροσώπων των μονοπωλιακών ομίλων. Όλα τα αστικά κόμματα, το μόνο που επιδιώκουν είναι η διαχείριση των αναγκών του αστικού συστήματος, αυτού του πραγματικού αντίπαλου του λαού, που εμποδίζει να ικανοποιηθούν τα ζωτικά δικαιώματα και οι ανάγκες του. Ποιοι είναι όμως οι δείκτες στην πραγματική ζωή της πλειοψηφίας του λαού? Τι ζει κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια? Ζει τη φτώχεια από την ακρίβεια που τσακίζει τους καθυλωμένους μισθούς, που οι όποιες αυξήσεις δεν ξεπέρασαν αυτούς τους μισθούς που ήταν πριν 12 χρόνια. Τη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης, τις ελαστικές μορφές εργασίας που αυξάνουν την ανασφάλεια και τα αδιέξοδα. Την χωρίς όρια ευελιξία στον χρόνο εργασίας που σμπαραλιάζει τη ζωή του εργαζόμενου και όλης της οικογένειας. Τα υψηλά ενίκια που εμποδίζουν τους νέους να κατοικήσουν μόνοι τους ή να κάνουν οικογένεια. Τη φορολογία που έφτασε να πληρώνει το λαό στα λαϊκά στρώματα το 95% των φορολογικών εσόδων. Ζει ο λαός μας την γενικευμένη ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα, την επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας εργατικών λαϊκών οικογενειών. Ζει τις συνέπειες των πολύχρωμων φουσκωμένων τιμολογίων της ενέργειας με αποτέλεσμα να παγώνει το χειμώνα και να παθαίνει θερμοπληξία το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Ζει την ενεργειακή φτώχεια, έργο της πολιτικής που στηρίζετε όλοι σας. Ναι, όντως οι οικονομικοί δείκτες είναι καλοί για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ακριβώς γιατί είναι τραγικοί για τις λαϊκές οικογένειες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής της καπιταλιστικής ανάπτυξης που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα τώρα να πεινάνε και όσοι εργάζονται. Αυτή η πολιτική εξασφαλίζει τους λεγόμενους επενδυτές,
Φτηνή εργατική δύναμη, φοροαπαλλαγές και επιχορηγήσεις από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, με αντίστοιχη φορολογιστία σε βάρος των εργαζομένων, των αυτοπασχολουμένων, των φτωχών αγροκτηνοτρόφων και άλλων λαϊκών στρωμάτων. Την παραχώρηση στους επιχειρηματικούς ομίλους δημόσιων τομέων και επιχειρήσεων όπως τη ΛΑΡΚΟ με τους εργαζόμενους ανασφαλείς για το μέλλον της απασχόλησής τους. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς στο δημόσιο, είναι λίγο πάνω από τα 50 ευρώ καθαρά αυτό που λέτε τώρα μετά από 14 χρόνια γίνονται αυξήσεις και 15 ευρώ για κάθε παιδί ή αλλιώς 1,8 ευρώ και 0,5 ευρώ για κάθε παιδί την ημέρα. Την ίδια στιγμή που η ακρίβεια καταπίνει τουλάχιστον 2 και πλέον μισούς το χρόνο. Η αύξηση των ενοικίων και των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, άλλους τόσους. Μιλάμε για αυξήσεις που δεν ξεπερνούν μεσοσταθμικά το 4,87, όταν μόνο το 2022 η μείωση του πραγματικού μισθού ήταν 7,4%. Η μείωση όμως του ονομαστικού μισθού, μέσου μεικτού μισθού των δημοσίων υπαλλήλων την περίοδο 2008-2020 έφτασε το 25,6%. Ο κατώτατος μισθός είναι 780 ευρώ μεικτά, μόλις 29 ευρώ πάνω από το μισθό του 2012 που ήταν 751 ευρώ. Το ξεπάγωμα των τριετιών είναι χωρίς αναδρομικότητα, που σημαίνει κλοπή 12 ετών προϋπηρεσίας και διατηρείται σε ισχύ το δικαίωμα των τριετιών να αναστέλλεται αυτοδίκαια όποτε η ανεργία υπερβεί το 10%, καθώς και με την επίκληση της σταθερότητας της οικονομίας. Το αντιδραστικό πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, νόμος Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ή Βρούτσι Αξιόγλου όπως έχει ονομαστεί, αξιοποιείται από τους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν προσέρχονται για συλλογική σύμβαση. Έτσι η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι με ατομικές συμβάσεις. Το ξεπάγωμα των τριετιών υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη για το αν θα τις εφαρμόσει ή όχι. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Νομοθετήσατε τις 13 ώρες δουλειάς σε περισσότερους εργοδότες και εργασία των συνταξιούχων με το νομοσχέδιο που ήδη ψηφίζεται στην Ολομέλεια τη Δευτέρα μέχρι θανάτου, με κίνητο την κατάργηση της περικοπής της σύνταξης κατά 30% και την επιβολή του μη ανταποδοτικού τέλους 10% στον ΕΦΚΑ. Ήδη καταργήσατε το επίδομα υπερηλίκων για όσους δεν συγκεντρώνουν τις βασικές προϋποθέσεις για σύνταξη και τους στέλνετε να δουλεύουν σε προγράμματα στους Δήμους ιδιαίτερα πίσω από ένα σκουπιδιάρικο έως και τα 74 χρόνια τους. Ο προϋπολογισμός για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης επικαλείται για αυτούς την επάρκεια των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και έτσι μειώνεται την κρατική χρηματοδότηση κατά 152 εκατομμύρια ευρώ. Όμως τι γίνεται με την επάρκεια των συντάξεων? Η ονομαστική αύξηση των συντάξεων για το 2024 είναι μόλις 3%. Υπολείπεται κατά πολύ του πραγματικού πληθωρισμού και ειδικά των τροφίμων που κινούνται σε διψήφια ποσοστά. Άρα οι συντάξεις θα χάσουν παραπέρα από την αγοραστική τους δύναμη. 750.000 συνταξιούχοι, το 30% δηλαδή, λόγω της προσωπικής διαφοράς που αρνείται η κυβέρνηση να σωματώσει, δεν θα πάρουν την αύξηση, αλλά ένα ελάχιστο εφάπαξ επίδομα. Καμιά αύξηση δεν θα υπάρξει σε επικουρικές συντάξεις. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και ιδιαίτερα για τον ΟΑΕΔ υπάρχει πάλι μία μείωση 100 εκατομμύρια που και βέβαια τα επιδόματα ανεργίας αντιστοιχούν στο 49% των συνολικών δαπανών, με τους ανέργους να ετοιμάζεται να τους δώσετε προπληρωμένη κάρτα, ντροπιάζοντας τους ανέργους και την αξιοπρέπειά τους. Η κυβέρνηση, μπροστά στην τεράστια δυσαρέσκεια, προσπαθεί να αντιμετωπίσει με τα διάφορα καλάθια ΚΠΑΜΑ και ΠΑΣ, τα οποία εκτός από αλλάξει την ανακούφιση, καμιά λύση δεν δίνει στα ουσιαστικά προβλήματα. Τελειώνοντας,
Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά και διαθέτει όλες τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός την αντίπιθεσή του, να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους σφαλγίδα στις εξελίξεις. Οργανώνουμε την πάλη μας για να φέρουμε τις ανάγκες στο προσκήνιο. Αναματριόμαστε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την εξουσία του κεφαλαίου και τους συμμάχους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ως ΚΚΕ δουλεύουμε ακούραστα για να δυναμώσει το ρεύμα της αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, να ισχυροποιηθεί η συμμαχία εργαζομένων αυταπασχολούμενων φτωχών αγροτών, να δυναμώσει ο αγώνας για την ικανοποίηση των αναγκών και για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία που θα έχει ως σιδερένιο νόμο τις ανάγκες του λαού. Ψηφίζουμε κατά και καλούμε το λαό στο μεγάλο συλλαλητήριο την Παρασκευή 15 Δεκέμβρη για την Αθήνα στο Σύνταγμα το απόγευμα 7 η ώρα.